Κακά τα ψέματα. Μέτρα δεν μπορούν να κρατηθούν. Δεν μπορεί να κρατηθεί το πρωτόκολλο αυτό που ήρθε από το Υπουργείο, οι οδηγίες που είναι ίδιες στη γενική, οι ίδιες και στη γενική. Δεν γίνεται. Και θα σας το πω και με πράξεις, εμπειρικά, τι ζούμε καθημερινά. Να ζητήσω το πρώτο σχόλιο Βεβαίως. Και από την κυρία Κλάδου. Κυρία Κλάδου, πώς είναι τελικά μέσα σε αυτό το φάσμα των μέτρων ατομικής προστασίας και του υγειονομικού πρωτοκόλλου που έχει ανακοινωθεί τελικά από την πολιτεία, πώς είναι τελικά να το διαχειρίζονται το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό και πώς νιώθει άραγε ένα άτομο με αναπηρία, να μας τα πείτε, γιατί πολλοί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν για την ψυχοσύνθεση στην οποία βρίσκονται τα άτομα, με αυτισμό τα άτομα γενικότερα, με αναπηρίες. Πώς είναι να μην αγγίζεις το παιδί, να μην το πλησιάζεις, να μην το ακουμπήσεις, να μην παίξεις μαζί του? Να ξεκινήσω από την αρχή μιλώντας για το ίδιο το παιδί. Το παιδί ούτως ή άλλως βίωσε έναν πολύ μεγάλο εγκλεισμό 2 μηνών που οι γονείς του ήταν μαζί του στο σπίτι προφανώς, γιατί και οι ίδιοι ήταν έγκλειστοι, όμως έχασε εν μια νυχτή την καθημερινότητά του. Αυτό σημαίνει ότι μπήκανε πάρα πολλές αλλαγές στο δικό του πρόγραμμα που τηρήθηκαν για 2 μήνες, που το παιδί απομονώθηκε, που φοβόμασταν ως γονείς, γιατί και εγώ έχω ένα παιδί με πολλά συνοδά νοσήματα και επίσης στο φάσμα του αυτισμού, που φοβόμασταν να βγούμε έξω και ήμασταν έγκλειστοι σε ένα περιβάλλον στο σπίτι ή με πάρα πολύ στενούς ανθρώπους γύρω μας, και αν είχαμε μια αυλή ή ένα μπαλκόνι ήμασταν πολύ πιο τυχεροί. Μέσα σε αυτό λοιπόν θα γυρίσω ξανά στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία είναι εξατομικευμένη. Γίνεται σε μικρές ομάδες στα σχολεία και γίνεται με ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να σταθεί πάνω στο κάθε παιδί και στη δική του ιδιαιτερότητα. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή ενός προγράμματος ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολη για ένα παιδί. Υπήρχαν παιδιά που για πάρα πολλές μέρες περιμένανε στο μπαλκόνι ή στο παράθυρο να περάσει το λεωφορείο που τα μεταφέρει στο σχολείο, που κλαίγανε, που είχαν αναμονή την ώρα που έπρεπε να ξυπνήσουν για να περάσει το σχολικό ή να φύγουν. Αυτό δεν αλλάζει ούτως ή άλλως. Το πέρασε το παιδί, το πέρασε η οικογένεια. Δύσκολες συνθήκες για την οικογένεια με ένα παιδί με πολλές δυσκολίες που έχασε εκτός από τη σχολική παρέμβαση, έχασε και όλα τα υπόλοιπα που έκανε το παιδί, είτε σε κέντρα το απόγευμα, είτε σε δημιουργική απασχόληση, είτε τις βόλτες του, είτε το μπάνιο του στη θάλασσα, που γνωρίζετε ότι αρκετά μετά προστέθηκε αυτό στην καθημερινότητά μας και μόνο στον αυτισμό. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε ξανά στη σχολική πραγματικότητα, που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολη και πριν, όπως είπε και η συνάδελφος η κυρία Βασιλάκη. Δύσκολη και πριν, γιατί η μονάδα σχολικής αγωγής δεν είναι αυτές που έπρεπε να είναι κτηριακά. Τα παιδιά συνοστίζονται μέσα στις τάξεις, έστω και αν είναι μικρές ομάδες, έως 4 ή 5 άτομα σε κάθε τάξη. Και επίσης φυσικά και δεν μπορούμε να θέσουμε στο παιδί ένα πρόγραμμα που πρέπει να τηρήσει για κανόνες ασφαλείας. Μπορούμε βέβαια να οργανώσουμε οπτικά προγράμματα, να φτιάξουμε πράγματα που μπορούν να το βοηθήσουν, αλλά και αυτά θέλουν χρόνο. Και μετά καλέσαμε τα παιδιά να έρθουν στις 1 Ιουνίου, μέρα παραμέρα, και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να έρθουν ουσιαστικά μόνο 4 μέρες τα μεν παιδιά και τα άλλα μισά 6 μέρες, και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να έρθουν 8 και 10 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως και αυτό, έτσι πως έγινε, ήταν μπλοκάρισμα για τα παιδιά. Μπλοκάρισμα. Και ήταν λάθος για την ψυχοσύνθεση. Και αυτό θέλω να ρωτήσω και την κυρία Βασιλάκη. Θα μπορούσε η περίοδος στην οποία βιώνουν τώρα τα άτομα με αναπηρία, που επιστρέφοντας τελικά στο σχολείο, στο ειδικό σχολείο, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εγκλεισμού, να λειτουργήσει η επιστροφή στο σχολείο επουλωτικά, με βάση τα όσα πέρασαν το προηγούμενο διάστημα? Όμως καταλογίζεται ευθύνη στο Υπουργείο Παιδείας για καταστάσεις τις οποίες πέρασε, νομίζω, και τα έβαλε όλα σε ένα τσουβάλι, να το πω έτσι απλά, δηλαδή όλα τα παιδιά στον ίδιο παρονομαστή? Βέβαια, μα αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το τσουβάλι, είναι ότι δεν υπάρχει ειδική μεταχείριση και να ασχοληθούν με ένα κομμάτι ευαίσθητο, με ένα κομμάτι ίσο
ίσα δικαιώματα, ίση μεταχείριση, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος, γυρίσαμε, ναι, αυτό θέλαμε, αλλά να γυρίσουμε ασφαλείς, πάνω απ' όλα και την προστασία των παιδιών μας, τη δική μας και τις οικογένειές μας, τις οικογένειές τους. Δεν γίνεται στην πράξη ένα παιδί όταν είναι αναστατωμένο να μην το αγκαλιάσεις. Κάντε δεν το έτσι γίνεται. Πιο αυτό, κάντε το πιο κυροπιαστό. Περιγράψτε μας την καθημερινότητα ενός παιδιού αυτό θέλω που να συνέβαινε προ-κορονοϊό εποχή και ποια είναι τώρα. Από τον εκπαιδευτικό μέχρι το επιστημονικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που έχει να κάνει με την ατομική φροντίδα του παιδιού. Ναι. Δηλαδή, ένα παιδί σε αμαξίδιο, πώς θα το αγκαλιάσεις να το σηκώσεις για να του αλλάξεις πάνω, πώς θα το ταΐσεις, είναι δυνατόν να κρατήσεις αποστάσεις, είναι δυνατόν ένα παιδί να είναι αναστατωμένο γιατί έχει φύγει από τη ρουτίνα του και πρέπει να ξαναμπεί στην προσαρμογή της καθημερινότητας και να μην το πάρεις αγκαλιά για να το ηρεμήσεις και εκπαιδευτικός και το βοηθητικό και το επιστημονικό προσωπικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σας μιλάω ειλικρινά. Στην πράξη, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τηρηθεί. Μπορούμε να κρατήσουμε φυσικά τις συνθήκες υγιεινής, να φοράμε τις μάσκες μας. Το πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά που αναστατώνονται και φοβούνται όταν βλέπουν το εκπαιδευτικό με τη μάσκα. Με οπότε τη μάσκα, αναγκάζεται να τη βγάλει. Όλο αυτό βέβαια. Το προφίλ που βλέπουν μπροστά τους. Βέβαια. Πώς λοιπόν θα μπούμε σε όλο αυτό να κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν γίνεται. Και σας μιλάω απλά. Δεν υπάρχουν στα Υπουργεία. Και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να το διαπιστώσουν αυτό, να το εντοπίσουν και να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αξιόλογοι ειδικοί επιστήμονες. Όπως γιατί σίγουρα μέχρι θα έχετε τώρα επικοινωνήσει, σίγουρα θα έχετε έρθει σε επαφή. Μα, δεν ξέρω. Μα εμείς έχουμε την Ομοσπονδία μας, έχουμε τους αιρετούς μας που μιλάνε σωστά με το Υπουργείο. Όσο αφορά. Καμία αναφορά δεν έγινε στην ειδική αγωγή όλους αυτούς τους δύο μήνες με την επαναφορά στο σχολείο. Εγώ σαν απλός άνθρωπος, θα σας μιλήσω, που το ζω κάθε μέρα στην πράξη, δεν είδα κάποιον ειδικό επιστήμονα να κάνει μια ειδική αναφορά σε αυτά τα σχολεία. Δεν είδα όλο αυτό τον καιρό. Και από την κυρία βεβαίως, Κλάδου. Βεβαίως. Κυρία Κλάδου, παρακαλώ. Κοιτάξτε, τα μέτρα ούτως ή άλλως από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού φυσικά και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κρατούνται όπως μας δόθηκαν από το Υπουργείο. Mm-hmm. Όμως, όπως τα παιδιά μας είναι αγωνιστές, έτσι και η εκπαιδευτική ειδικής αγωγής και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία ειδικής αγωγής, είμαστε αγωνιστές. Γνωρίζουμε την αλήθεια. Γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι τα παιδιά μας δεν αναστατώνονται, δεν μπορούν να τηρούν αποστάσεις και ούτως ή άλλως έχουν δυσκολίες και εν γενής από δικά τους προβλήματα που τα κάνει πάρα πολύ ευάλωτα και σωματικά και από θέματα υγείας, αλλά και από τη δική τους ανάγκη να είμαστε παρόντες δίπλα τους όπως ήμασταν και πριν. Δεν έχει αλλάξει για αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτά είμαστε οι ίδιοι αγαπημένοι τους άνθρωποι που βλέπανε στην καθημερινότητά τους, στο σχολείο τους, που το σχολείο για τα άτομα με αναπηρία είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Και ένα παράθυρο στον όμορφο κόσμο που για αυτούς τους προσφέρει μόνο δράση, κοινωνικότητα και χαρά. Και τους κάνει ένα με την κοινότητα. Οπότε, πραγματικά, με τον συμβεί αυτό στο Υπουργείο να μην δώσει άλλες συνθήκες εργασίας για τις μονάδες τις σχολικές ειδικής αγωγής, ναι, σημαίνει ότι μας έβαλε στο να πρέπει να αποφασίσουμε εμείς, αλλά φυσικά ακόμα και να αποφασίσουμε, δεν μπορούμε να τηρήσουμε όπως πρέπει τους κανόνες, μια και το παιδί δεν θα καταλάβει αυτό που του λέμε. Και δεν μπορεί σαν ένα παιδί πονάει, σου δείξει το δάχτυλό του, να μην το αγγίξει. Σαν ένα παιδί πρέπει να κάνει σωματική καθοδήγηση. Ποιες είναι οι συμπεριφορές τους, η αντίδρασή τους μετά από όλο αυτό? Να μιλήσει η κυρία Ζαχαράκη, που νομίζω ότι δουλεύει πιο πολύ σωματικά με τα παιδιά, γιατί δουλεύει και σωματική καθοδήγηση και στην καθημερινότητα της διατροφής τους και της αυτονόμησής τους. Κύριε Βασιλάκη, για πείτε μας. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρουμε πολύ καλά τον αγώνα των γονιών. Οι γονείς είναι ενήμεροι, ξέρουν τα προβλήματα των σχολείων. Οπότε εμείς ήρθαμε ομαλά, γιατί οι γονείς συνέχισαν τη φροντίδα τους και να ασχολούνται με τα παιδιά τους στο σπίτι. Οπότε δεν είχαμε εξάρσεις με την έννοια πολλά κλάματα και αντιδράσεις. Μπήκαμε ομαλά, όμως σας είπα από την αρχή, δεν μπορούσε να τηρηθεί το μέτρο. Από μέρος μας τηρήθηκε η καθαριότητα, εννοείται η απολύμανση και τα λοιπά του σχολείου. Όμως με τα παιδιά δεν μπορεί να τηρηθεί αυτό. Δεν γίνεται να τηρηθεί.
Έχετε δίκιο και βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι που μένει είναι υποστελέχωση των ειδικών σχολείων. Πολλοί δώρο τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονται, δεν προσλαμβάνονται. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε εν αναμονή νέων αφήξεων πλέον. Θα σας πω, μπήκε ένα μικρό λιθαράκι μετά από 15 χρόνια. Με και μόνιμους... Καλύπτονται τελικά οι ανάγκες. Όχι, δεν καλύπτονται. Σε καμία περίπτωση. Εμείς λέμε μόνιμους διορισμούς να καλυφθούν τα κενά. Τα κενά, τα οργανικά σε όλα τα σχολεία, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, να μπουν οι ειδικότητές μας και στη γενική αγωγή. Υπάρχουν ανάγκες και πρέπει να αφουγκραστεί το Υπουργείο τις ανάγκες μας, πάνω απ' όλα για το καλύτερο, για τα παιδιά μας και για εμάς. Θέλουμε λοιπόν μόνιμους διορισμούς. Σας λέω, μπήκε ένα μικρό λιθαράκι, πάρα πολύ μικρό τώρα. Φανταστείτε ότι είναι τώρα οι μόνιμοι διορισμοί για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και δεν έχουν βγει ακόμα οι πίνακές τους. Δηλαδή, οι συνάδελφοι θα έρθει Ιούλιος-Αύγουστος και δεν θα ξέρουν αν θα διοριστούν και πού θα διοριστούν. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα μπορούσα να ρωτήσω για την κυρία Κλάδου. Κυρία Κλάδου, πιστεύετε ότι θα ήταν προτιμότερο τελικά? Γιατί δεν ξέρω πόσο διάστημα τελικά χρονικά θα είναι ανοιχτά για τα ειδικά σχολεία. Γνωρίζουμε ότι μέχρι τις 26-29 ναι, του μέχρι μήνα... μέχρι τις 26 θα είναι τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και όπως είπε και η κυρία Κλάδου, μέχρι τις 12 του μήνα ήταν τις δευτεροβάθμιες. Τελικά αποδείχθηκε από τη μία ιδανικό το άνοιγμα των ειδικών σχολείων. Δεν ξέρω εάν θα παραμείνει η κατάσταση όσο έχει από Σεπτέμβρη και μετά. Και όλοι ευελπιστούμε βεβαίως να αλλάξει το τοπίο και νομίζω είναι και αυτό που σας τρομάζει τελικά. Αυτό μας τρομάζει. Έτσι, κυρία Κλάδου. Αυτό μας τρομάζει ως γονείς πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά ήδη έχουν βγει από το πρόγραμμά τους πάρα πολύ καιρό και αυτό το λίγο που θα βρίσκονται στο σχολείο δεν φτάνει πραγματικά. Και επίσης έρχεται το καλοκαίρι, οπότε κλείνουν και όλα τα υπόλοιπα που κάνουν τα παιδιά μας και πάλι μένει το κομμάτι στο γονιό. Επίσης μας τρομάζει και κάθε φορά και κάθε χρονιά το ότι τα σχολεία μας είναι υποστελεχωμένα. Όταν το παιδί μου περιμένω να πάει στο ΕΚ, γιατί φυτάει στο ΕΚ Ρεθύμνου και δεν έχει έρθει από την πρώτη μέρα το προσωπικό και έρχεται σταδιακά και μετά από μήνα και μέχρι και τα Χριστούγεννα και προστίθενται και προστίθονται και γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμά του, αυτό είναι επιζήμιο. Όταν εγώ ως εκπαιδευτικός επίσης περιμένω να με πάρουν σε ένα σχολείο που... έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά με πετάνε, είμαι αναπληρώτρια, σε ένα άλλο πλαίσιο και σε ένα άλλο νομό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς. Για σκεφτείτε το, ότι έχουμε γίνει ουσιαστικά οι πλανόδιοι επιστήμονες της Ελλάδας. Έχετε και είναι ντροπή δίκιο. Να το λέω αυτό. Να έχουμε εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο από από άλλη περιοχή, ενώ μπορεί να γίνει μια κατάταξη και η μονιμοποίηση των ανθρώπων που δουλεύουν χρόνια στην ειδική αγωγή να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και, ξέρω, και να υπάρχει ένα σταθερός πυρήνα στα σχολεία. Και δεν πέρα από το σταθερό πυρήνα, τον οποίο περιγράφεται και είναι, θα ήταν το επιθυμητό και το καλύτερο δυνατό, νομίζω δημιουργείται και μία σχέση μεταξύ των παιδιών, τουλάχιστον μέσα στα ειδικά σχολεία. Μπορούμε να αντιληφθούμε. Τα παιδιά μας θέλουν σταθερότητα. Θέλουν σταθερότητα. Άρα το να αλλάζει συνεχώς πρόσωπα και καταστάσεις, νομίζω επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Και για τον εκπαιδευτικό και για το παιδί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ένα. Ειδικότητα ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, που είμαστε σαν όλοι αναπληρωτές, κοινωνικός λειτουργός, να δουλεύει το ίδιο παιδί ένα χρόνο και ξαφνικά να βρεθεί του χρόνου σε άλλο σχολείο. Πάλι ξανά να μάθει από την αρχή το παιδί. Είναι η σταθερότητα που λέμε, η μονιμοποίηση. Αυτά θέλουμε να τονίσουμε στο Υπουργείο. Να δούνε τις ανάγκες μας από Σεπτέμβρη, να είναι στελεχωμένα όλα τα σχολεία. Να καλυφθούν όλα τα κενά, λειτουργικά και οργανικά. Από ειδικότητες, από εκπαιδευτικούς. Αυτό ζητάμε. Να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία τα παιδιά μας. Απίστευτο πάντως το γεγονός. Ναι, και παρακαλώ να κλείσετε έτσι, κυρία Κλάδου, με το δικό σας σχόλιο, γιατί πραγματικά η αλήθεια αυτή είναι και δεν ξέρω σε μια χώρα με σημαία βεβαίως την δημοκρατία και το κομμάτι της ισότητας, γιατί πλέον να υπάρχουν ειδικά σχολεία με όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία, με όλες αυτές τις ελλείψεις και με όλο αυτό το προφίλ το οποίο τόση ώρα εδώ πέρα φέρνουμε στο φως. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να είναι το κέντρο του κόσμου, όπως είναι κάθε άνθρωπος. Έτσι. Θέλουμε να είναι, να βαδίζουν μαζί με όλοι μαζί, να βαδίζουμε όλοι μαζί. Οπότε λοιπόν θεωρούμε ότι η ειδική αγωγή είναι ένα τεράστιο κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αγκαλιαστεί και ξεχωριστά να του δοθεί το υπόβαθρο που πρέπει για να ξεκινήσουμε σωστά από το Σεπτέμβρη. Ίσως ο κορονοϊός θα φύγει, όμως μας άφησε
πολλά κομμάτια να σκεφτούμε. Πολλά κομμάτια να σκεφτούμε και σε σχέση με το παιδί ως εκπαιδευτές και το τι χάθηκε στο δρόμο και τι πρέπει να προσεγγίσουμε και να κερδίσουμε ξανά, αλλά και με τα παιδιά μας που βρέθηκαν πάλι κοντά μας και έπρεπε να τα ξαναγνωρίσουμε από την αρχή, να τα μεγαλώσουμε, να τα στείλουμε 2 μήνες μετά λίγο πιο ψηλά στο σχολείο και σίγουρα χαρούμενα, περιμένοντας το καλό, το επόμενο καλό να συμβεί. Εγώ θέλω πάντα να είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι όλα θα προχωρήσουν αν υπάρχει υγεία και πιστεύω ότι το Υπουργείο ίσως θα πάρει το μάθημά του και θα προχωρήσει εδώ και τώρα στους μόνιμους διορισμούς και εδώ και τώρα στη στελέχωση των μονάδων ειδικής αγωγής. Το ευχόμαστε όλοι. Το ευχόμαστε όλοι. Για όλους εσάς, για όλους εσάς που βρίσκεστε στο πλευρό ατόμων με αναπηρία. Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα τα πούμε και μαζί σας, κυρία Βασιλάκη, και με σας, κυρία Κλάδου, τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα, η εικόνα να είναι ιδανικότερη των περιστάσεων και της τωρινής κατάστασης. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το αξίζουν τα παιδιά μας. Το αξίζουν. Έτσι. Μια αξιοπρεπή αξίζουν ζωή να χαμογελούν και δικαιώματα. Και όχι να χάνονται. Βέβαια. Και όχι να χάνονται. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.